Μαζί με την μητέρα του άτυχου νεαρού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εχθές. Συλληπιτήρια θέλω να σας πω. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι με αυτή τη μεγάλη θλίψη και θρήνο ο οποίος βρήκε την οικογένειά σας. Θέλω να μου πείτε πώς έγινε το συμβάν εχθές το μεσημέρι. Επέστρεψε από τη δουλειά του, πώς έγινε. Ήρθε το παιδί μου από τη δουλειά. Πού δούλευε? Δούλευε σε ένα σφυλακίδικο. Δεν λέω με το ποδήλατό του πήγαινε, μου είπατε. Με το ποδήλατο, ναι, έκανε διανομή με το ποδηλατάκι του. Δούλευε εκεί στο σφυλακίδικο. Και ήρθε το παιδί με το... Ήρθε από το σουβλατζίδικο και δεν καταλάβαινα. Άρχισε και μου πέταγε την μπλούζα. Είχε αρχίσει και δεν καταλάβαινα τι έκανε. Μου πέταγε την μπλούζα. Λέω, παιδάκι μου, τι έχεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μιλούσε. Και παίρνουμε τον κύριο Λεωνάρδο και λέει, μάλλον υποθερμία, αλλά τροχάδι... Θερμοπληξία. Τροχάδι να το πάτε στο νοσοκομείο. Βάλτε του πετσέτα στο μέτωπο και πηγαίνετε το στο νοσοκομείο. Καλέσαμε το ασθενοφόρο, αλλά μέχρι να έρθει το παιδί μου δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρεμε το παιδί. Δεν καταλάβαινε, δεν επικοινωνούσε. Και του δώσαμε και έβγαλε μου από το στόμα. Και όπως ήταν... Μετά το μυαλό μου έβγαλε και το πήραμε, ήρθε το στενοφόρο και το πήγαμε στο νοσοκομείο. Παθαίνει την πρώτη καρδιακή ανακοπή και μετά το επαναφέρουμε και δεύτερη και τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν προλάβει τίποτα το παιδάκι μας. Εκείνη την ημέρα εργαζόταν. Εργαζόταν. Μάλιστα. Το σουλατζίδικο. Εργαζόταν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και θερμά συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ.